Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα σας. Πόσες φορές, περπατώντας στους δρόμους και αντικρίζοντας φτωχούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι απλώνουν το χέρι τους, ζητώντας τη βοήθειά μας, δεν έχουμε κάνει τη σκέψη τι κάνει η Εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους. Κι όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, η Εκκλησία μας εργάζεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, προσφέροντας πάρα πολύ σημαντική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα τέτοιο έργο, φιλανθρωπικό αλλά και ιεραποστολικό, ήρθαμε σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της πόλης του Ηρακλείου για να προβάλλουμε. Κοντά μας είναι ο πατήρ Μεθόδιος Σαμαριτάκης, ο οποίος εργάζεται εδώ και προσφέρει σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο το οποίο προσφέρει η ενορία της Αγίας Τριάδος. Πατέρα Μεθόδια, δεν ξέρω αν πρέπει να σας καλωσορίσω εγώ ή να με καλωσορίσετε εσείς. Μάλλον γιατί εγώ σήμερα σας καλωσορίζω. Ήρθαμε εδώ κοντά σας για να δείξουμε αυτό το πολυσχηδές έργο το οποίο επιτελεί η ενορία, η ιστορική θα έλεγα ενορία της πόλεως του Ηρακλείου, η ενορία της Αγίας Τριάδος. Πριν όμως περάσουμε στο έργο και αφού σας ευχαριστήσω που είσαστε για δεύτερη φορά κοντά μας, μας είχατε υποσχεθεί την προηγούμενη φορά ότι θα δείξουμε αυτό το φιλανθρωπικό έργο, τόσο της ενορίας της Αγίας Τριάδος και επιφυλάσσουμε να δείξω και το άλλο έργο σας, το οποίο έχετε αναλάβει, το γεροκομείο. Αξίζει τον κόπο. Ναι. Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν στο χώρο της Αγίας Τριάδος με τα ιδρύματά της, αλλά θεώρησα καλό πριν περάσουμε στο φιλανθρωπικό έργο να μπούμε στο ναό, τον οποίο πριν από ένα χρόνο είχα δει κάπως διαφορετικά και τώρα αντικρίζω κάποια άλλα πράγματα. Θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και στη σημερινή εκπομπή μας, να περάσουμε στο ναό, τον ιστορικό αυτό ναό, και να μας πείτε λίγα λόγια. Ευχαριστώ κύριε Δαμαρλάκη και καλώς ορίσατε και εσείς και η παρέα σας στον χώρο της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Τριάδα είναι μία από τις μικρές υποβαθμισμένες περιοχές του Ηρακλείου. Μην ξεχνάμε ότι, ίσως εσείς δεν το ξέρετε, εδώ παλιά υπήρχε ξύλινη ντάμπια και έχει αφήσει τουλάχιστον για τις γυναίκες μια κακή ανάμνηση ή μάλλον ένα κακό όνομα. Νομίζω ότι πρέπει να πάψουν αυτά να υπάρχουν στη σκέψη των Ηρακλειωτών και γενικότερα των Κρητικών. Η Αγία Τριάδα μπορεί να είναι μια φτωχή περιοχή, αλλά αρχίζει να είναι πολύ τιμιότερη από πολλές άλλες περιοχές. Ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε είναι αγιασμένος, γιατί τελούνται οι ακολουθίες καθημερινώς και καυχόμαι γι' αυτό, κύριε Δαμαρλάκη. Είναι μια παράδοση των παλαιών πατέρων που υπηρέτησαν εδώ, ότι συνέχισαν οι πατέρες που υπηρετούσαν εδώ και υπηρετούν μαζί μου, ο πατήρ Γεώργιος ο Μακράκης, ο οποίος είναι και προϊστάμενος, και ο πατήρ Γεώργιος Πατουχάκης, ο οποίος είναι και διδάσκαλος και υπηρετεί εδώ, δύο εξαίρετοι κληρικοί, με πολλή προσφορά στο έργο της Αρχιεπισκοπής. Και συνεχίζουμε λοιπόν μία όμορφη παράδοση, μοναστηριακή θα έλεγα. Κάθε μέρα πρωί και βράδυ η καμπάνα της Αγίας Τριάδος θα χτυπήσει και θα καλέσει τους χριστιανούς για τον εόρτο και τον ασπερινό και τις λειτουργίες στις μεγάλες εορτές. Και ένα σαρανταλίτουργο πριν τα Χριστούγεννα, που είναι σημαντικό. Αυτό θα ήθελα πραγματικά να το αναφέρω, γιατί πολλοί χριστιανοί στέλνουν ή αναλογίζονται πού να στείλουν τα ονόματα ή στο Άγιο Όρος ή εδώ ή εκεί, να ξέρουν ότι όχι μόνο η Αγία Τριάδα αλλά και άλλοι ναοί, αλλά και εμείς εδώ πριν τα Χριστούγεννα τολούμε ένα σαρανταλίτουργο. Ο ναός της Αγίας Τριάδος δεν είναι πάρα πολύ παλιός, είναι ο τέταρτος ίσως σαν ενορία Ηρακλείου. Η ζωή του αρχίσει από το 30 περίπου, ήταν ένα μικρό κτίριο. Εξάλλου και εξωτερικά μπορεί να δει κανένα στο παλαιότερο κτίριο. Αργότερα προσθέθηκε μία επέκταση, ένας προνάρχικας για τις ανάγκες του εκκλησιάσματος. Είναι ένας όμορφος ναός, βασιλική, με ένα ωραίο τέμπλο. Έχει αρκετά ακριβή και όμορφη ξύλινη διακόσμηση. Μια όμορφη πλατητέρα επάνω, Παντοκράτορο με τους τέσσερις Ευαγγελιστές, όλα αυτά έχουν συντηρηθεί αυτό το τελευταίο εξάμηνο. Μα σας είπα για την αλλαγή που βλέπω. Ναι, ναι, είπαμε ότι η Κρήτη είναι δημοκρατική και της αρέσουν οι αλλαγές και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο ναό της Αγίας Τριάδος.
για να εξηγηθώ, για να εξηγηθώ, κύριε Δαμαρλάκη, και για μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι δικό μου έργο, πήγε ο Παπαμεθόδιος στην Αγία Τριάδα και άλλαξε το σύμπαν. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ απλώς βοήθησα να υλοποιηθεί ένα παλιό πρόγραμμα το οποίο υπήρχε στις σκέψεις των εφημερίων εδώ, του ναού. Από πολλά χρόνια οι ιερείς θέλανε να ξεκινήσουν ένα τέτοιο ανακαινιστικό πρόγραμμα. Τελικά απλώς σύμπεσε να υλοποιηθεί το διάστημα που ήρθα εγώ στην Αγία Τριάδα. Δεν είναι λοιπόν έργο δικό μου, είναι έργο δικό τους ολοκληρωτικά. Είπα εγώ απλώς σαν εργάτης βοήθησα. Το έργο της Αγίας Τριάδος νομίζω ότι είναι πολυσχηδές, αλλά πρέπει να αναφερθούμε στα παλαιότερα χρόνια τουλάχιστον, που η Αγία Τριάδα σαν ενορία, νομίζω ότι πρέπει να είναι η τέταρτη ενορία, Ηρακλείου, Άγιος Μινάς, Άγιος Τίτος, Άγιος Δημήτριος και μετά Αγία Τριάδα, η οποία για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε όλη την παραλιακή περιφέρεια της Αγίας του Ηρακλείου, όχι μόνο ό,τι λέγεται Αγία Τριάδα, αλλά μέχρι και του Γάζη. Γι' αυτό θα δείτε, αργότερα θα ρωτήσουμε τον πατέρα Γεώργιο, ότι υπηρέτησαν, ας πούμε, στα Δειλινά. Ήταν από τους πρώτους ιερείς που λειτουργήσαν στα Δειλινά πριν γίνει ενορία. Η Αγία Βαρβάρα δεν υπήρχε, κάποιες άλλες εκκλησίες δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν μέχρι του Γάζη. Εγώ θυμάμαι που ήμουν από Τσελικάς εδώ και νομίζω ότι θα με επιτρέψετε να το αναφέρω. Yeah. Από τα 12 μέχρι τα 16 μου που έφυγε το Άγιο Όρος, υπηρετούσα εδώ σαν παιδάκι μικρό, κρατώντας τη λαμπάδα. Και με αξίωσε ο Κύριος να έρθω να τον υπηρετήσω, όχι κρατώντας τη λαμπάδα, αλλά κρατώντας τα Άγια, αν και ανάξιος. Είναι λοιπόν χαρά μου που υπηρετώ την Αγία Τριάδα, γιατί γνωρίζω ότι το έργο της ήταν πλούσιο, όχι μόνο στην ποιμαντική, αλλά γενικότερα στην Ιεραποστολή. Και εδώ πρέπει να ενθυμηθώ και τον ενθυμούμε με πολύ συγκίνηση τον πατέρα Μεθόδιο Γερογιαννάκη, του οποίου η ενορία της Αγίας Τριάδος προστάει πολλά. Να μου επιτρέψουν οι δύο συνεφημέριοι να πω ότι εμείς δεν προσθέσαμε τίποτα. Συνεχίζουμε το έργο του πατρός Μεθοδίου, ο οποίος παρά τα νεύρα του, γιατί δεν ξέρω αν τον γνωρίσατε, κατηγορείται ότι ήταν πολύ νευρικός. Νευρικός ήταν, απόλυτος ήταν, αλλά όλα αυτά τα έκανε για την χάρη του Θεού, τη δόξα του Θεού και την προσωπική του σωτηρία. Εργάστηκε πολύ, πάρα πολλά χρόνια, ανιδιωτελώς αυτός ο άνθρωπος. Δεν βραβεύτηκε από την Εκκλησία, αλλά θέλω να πιστεύω, όπως ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος, τον οποίο θεωρώ ένα νεότερο Άγιο, εγώ προσωπικά. Ο πατήρ Πορφύριος λοιπόν είπε ότι μακάρι να γνωρίζαμε πού βρίσκεται ο πατήρ Μεθόδιος και πώς βρίσκεται. Λοιπόν, καλό θα είναι να το ξέρουν όσοι δεν τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, ότι παρά τα νεύρα του ο πατήρ Μεθόδιος δικαιώθηκε από τον Κύριο, γιατί αγάπησε αυτή την ενορία, αγάπησε το έργο της. Να με επιτρέψουν κάποιοι ακόμα να πω ότι όταν η Αγία Τριάδα ανθούσε, ιδιαίτερα στα κατεχικά σχολεία της, ήταν ο πρώτος ιερέας, και μάλιστα τον έχουμε ακόμα σαν ιερό κοιμήλιο, μηχανή η οποία προβολής. Νοικίαζαν τότε μικροτενιούλες και τις έδειχναν στα κατεχικόπουλα. Κάποια άλλα παιγνίδια. Όταν δεν ήξεραν καλά το Ηράκλειο τι σημαίνει πινκ-πονκ, το κατεχικό σχολείο της Αγίας Τριάδας το είχε. Πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Δηλαδή παράδοση. Πολύ μεγάλη παράδοση. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Γι' αυτό και ο πατήρ Μεθόδιος χρησιμοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο πάρα πολλές φορές. Αλλά είπαμε ότι ο καθένας μας έχει τις διατροπίες του. Επίσης, θέλω να πω, που θα τα δούμε και στη συνέχεια, ο πατήρ Μεθόδιος έχει ασχοληθεί πολύ με την Ιεραποστολή. Θα δείτε και ένα κέντρο που υπάρχει. Αλλά στα αφήσουμε αυτά αργότερα. Ήρθαμε, ναι. Λοιπόν, η Αγία Τριάδα, όπως είπαμε, συνεχίζει το ποιμαντικό της έργο. Υπάρχει ένας ή δύο ή τρεις ιερείς συνεχώς και καθημερινώς. Ιδιαίτερα εμένα με έχουν επιτρέψει και χρησιμοποιώ ένα χώρο εδώ στην Αγία Τριάδα, απέναντι στο κέντρο. Και έτσι λοιπόν 24 ώρες, 24 ώρες μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τον ιερέα στην Αγία Τριάδα και να ζητήσει ό,τι θέλει και οποιαδήποτε ώρα. Δημόσια το λέω, δεν το φοβάμαι, και 2 και 3 και 4 το πρωί να με ξυπνήσουν, δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να μπορέσει ο ιερέας να βοηθήσει στην οποιαδήποτε περίπτωση.
Αυτό είναι το έργο της Αγίας Τριάδος Κυρία Μαρουλάκη, το πνευματικό. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Πριν περάσουμε στο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο που θα δούμε, θα δουν οι τηλεθεατές με τα μάτια τους το έργο που επιτελείτε, θα ήθελα να ρωτήσω, η ενορία εδώ βοηθά στην ανάπτυξη της περιφέρειας αυτής εδώ, την αναβάθμιση της περιφέρειας? Βοηθάει και πάρα πολύ και είναι μεγάλη η αγωνία μας. Και μάλιστα, να με επιτρέψετε να αναφέρω ένα όνομα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να τον ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση. Είναι ο Δήμαρχος και ο κύριος κληρονόμος υποστήριξε και συμπαραστάθηκε στο έργο μας, αλλά ο κύριος Φαρσάρης είναι δίπλα μας, αισθανόμαστε την αναπνοή του. Μας έχει επισκεφτεί, έχει δει το έργο και μάλιστα τώρα εργαζόμαστε για να ενταχθεί το Ηράκλειο σε ένα νέο πρόγραμμα της ΕΟΚ, το καλούμενο Urban, μία πόλης της Ελλάδος, μεταξύ αυτών των 8 πόλεων και το Ηράκλειο, θα κερδίσει 3,5 δισεκατομμύρια. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Ο κύριος Λατρώνης, ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Φαρσάρη, εργάζεται για αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα, χθες μιλήσαμε, είναι σχεδόν έτοιμη η πρώτη εισήγηση, να την προωθήσουμε. Έχουμε και ένα δυο δυνατούς παράγοντες στις Βρυξέλλες και αν χρειαστεί θα πάμε και στις Βρυξέλλες. Θέλω με κάθε τρόπο να τα κερδίσουμε αυτά τα χρήματα. Στο κάτω-κάτω το κριτικό τραγούδι λέει τον αντριωμένο μην το κλαις, όσο και αναστοχήσει, γιατί μια και δυο αναστοχήσει πάλι αντριωμένος είναι. Εκείνο που λέω είναι αξίζει νομίζω η προσπάθεια και μια καλή διάθεση την ευλογεί ο Θεός. Εάν ο Θεός νομίζω ότι το Ηράκλειο πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα για να βελτιώσει κάποιους χώρους του, καλώς, πάλι δοξασμένο το όνομά του. Αλλά αυτή η περιοχή, θέλω να πιστεύω, και αυτό είναι μια θερμή παράκληση, απευθύνομαι σε όλους τους παράγοντες, πολιτικούς, κρατικούς, οποιοδήποτε μηχανισμό και αν αναφέρω αυτή τη στιγμή, να μην παραβλέπουν αυτή την περιοχή του Ηρακλείου, γιατί η ομορφιά του Ηρακλείου βρίσκεται εδώ. Σε αυτή την παραλία έχουμε τα τείχη, έχουμε εδώ δίπλα το αρχαίο καπνοκοπτήριο, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για οτιδήποτε άλλο παρά για καλό σκοπό. Είναι ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, σχεδόν ετοιμόρροπο, είναι διατηρηταίο από την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά είναι τόσο εγκαταλειμμένο που κάποια στιγμή θα πέσει και θα το χάσουμε. Και βλέπετε ότι είναι δίπλα στην εκκλησία, είναι το μόνο κτίριο που συνδέει τα δύο άκρα των τειχών. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο χώρος πραγματικά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα μικροεμπόδια για να παραμείνει μια περιοχή, κύριε Δαμαρλάκη, του Ηρακλείου, παραδοσιακή. Μες. Δεν θέλουμε η Αγία Τριάδα να γεμίσει πολυκατοικίες όπως το Μασταμπά ή άλλες περιοχές. Εδώ θέλουμε, μπορούν να μας δώσουν λίγα χρήματα να διατηρήσουμε αυτά τα μικρά σπιτάκια. Αυτά τα μικρά σπιτάκια και τα χαμόσπιτα. Απλώς να τα διατηρήσουμε. Εδώ πάμε σε τόσους άλλους χώρους και βλέπετε σπιτάκια εκεί πέρα και πεζοδρόμια και αυτά. Και εκεί να πάμε να δούμε. Γιατί λοιπόν το Ηράκλειο να χάσει αυτή την όμορφη περιοχή του? Όχι, να την υποστηρίξουμε και να την συντηρήσουμε. Ο χρόνος μας πολύτιμος. Θέλουμε να δούμε τα έργα σας. Προχωρούμε. Πάμε. Γιατί ωραία. Όχι. Μπρόκες. Πατέρα Μεθόδιε, πριν ξεκινήσετε την ξενάγηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχω ακούσει ότι το σημαντικότερο έργο εδώ, της φιλανθρωπικής διακονίας, της ενορίας της Αγίας Τριάδος, είναι τα συσίτια των γερόντων. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα συσίτια των γερόντων είναι από τα πρώτα και βασικότερα διακονήματά μας. Το συσίτιο των γερόντων Αγίας Τριάδος είναι το πρώτο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και δύο άλλοι ναοί, ο Άγιος Μινάς και η Αγία Σοφία στο Ηράκλειο, που προσφέρουν φαγητό σε γέροντες και αναξιοπαθούντες. Το πρώτο κτίριο που στέγασε τα συσίτια γερόντων Αγίας Τριάδος και πολλές φορές ο πατήρ Μεθόδιος, ο Γερογεννάκης που αναφέραμε το όνομά του προηγουμένως, ναι. Μαγείρεψε ο ίδιος, να τον βλέπατε με την ποδιά, έτσι κοντούλες που ήταν, είναι αυτό το κτίριο εκεί, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τώρα σαν αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα καφέ μετά τον εκκλησιασμό και οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί. Μάλιστα. Οι άλλοι χώροι, καθώς θα προχωρούμε προς τα κάτω, αυτό εδώ είναι το γραφείο της Αγίας Τριάδος, ανακοινήθηκε πρόσφατα, η υπέρκολα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μάλιστα. Εδώ προσφέρουμε καφέ για όποιον θέλει και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί
τα διάφορα χαρτιά που χρειάζονται οι ενωρίτες μας και οποιοςδήποτε άλλος. Η αίθουσα αυτή, η οποία μόλις ανακαινίστηκε, είναι και αυτή μέσα στο πρόγραμμα ανακαινήσεως, με αυτή τα εμφανή πετά, την πέτρα κάτω κτλ. Είναι αίθουσα κατηχητικών, γίνονται μέσα διαλέξεις, μία φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα, μια ομιλία θα έλεγα. Έχει μία πολύ ωραία σκηνή και ίσως κύριε Δεμανάκη σας χρειαστούμε αργότερα, γιατί θέλω να γυρίσουμε ένα μικρό θεατράκι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εσείς το καταλληλότερο. Απέναντί μας βλέπω το Ιεραποστολικό Κέντρο, για το οποίο μας μιλήσατε βέβαια στο ναό. Εκεί, προς τα εκεί προχωρούμε. Ναι. Πριν μιλήσω για το κέντρο, το Ιεραποστολικό, θα ήθελα να πάμε εκεί απέναντι που υπάρχει κόσμος, να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Βεβαίως. Προχωρούμε, ελάτε. Εδώ κύριε Δαμαλάκη είναι το συσίτιο των γερόντων, είναι η τραπεζαρία, πιο μέσα είναι οι κουζίνες. Εδώ κάθε μεσημέρι τρώνε κάποιοι άνθρωποι, παίρνουν φαγητό. Αλλά νομίζω θα μας τα πει ο πατήρ Γιώργιος, προϊστάμενός μας καλύτερα. Κάθε μεσημέρι τελείται επιμνημόσυνη δέηση. Κάθε μεσημέρι και μάλιστα τώρα είμαστε έτοιμοι για το μεσημεριανό φαγητό. Λογικός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίει την ζώνα των αιώνων. Εν τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δουλούσου σωτέραν άπαυσον, δάτων εφτασίς την μακαρία ζωήν την παράση φιλάνθρωπεν. Ιδιτήν κατά προψίσου Κύριε, που πάντες οι αγίσου αναπαύονται, άπαυσον και την ψυχή του δουλούσου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν, και τα σωτήνα λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή της ζωής σου σώτεραν άπαυσο. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μόνη αγνή και άχραντος παρθένος, η θεώνας πόρος χίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή της δούλης σου. Ρέισον ημάς ο Θεός και του μεγαλαιού σου το μεθάσου επάψουσον και ρέισον. Επιδόμεται υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων πάσεως της ψυχής της προκεκυμένης μνήμης του Ελένης. Υπέρ του συγχωρηθεί με αυτή πάπλη μέρη μου εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτή σε τα ειδή και οι αναπάγονται. Ερέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άρτες εν των αυτής αμαρτιών. Παρακριστώ τα θανάτου βασιλεί και Θεό ημών εκκρισόμεθα. Κυρίου Δεϊθόμεν, Ιησύ Ανάσταση, στη ζωή και μακρύ ανάπαυση της προκειμένης του Ιησού Ελένης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, πίες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ο φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημένου, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, να τα αγίων και δικαίων συναριθμίσε, την μένε συγχωρήσε. Είμαι αξιωματάριστος και αείμνηστος αδελφοί ημών, αιωνία σου η μνήμη, δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ευλόγησον την πόση και την βρόση των δούλων σου, ότι σου ευλογών, αγιάζων, συμπληρών και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ερέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή όρεξη. Καλώς σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Δαμαλάκη, έχετε την ευκαιρία να δείτε εδώ κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι έρχεται ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και παίρνει κάτι πρόχειρο φαγητό για τους κρατούμενους, για τους οποιοσδήποτε κρατούμενους. Μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ειδοποιούν ότι τόσα άτομα υπάρχουν στα κρατητήρια. Εμείς ετοιμάζουμε κάτι πρόχειρο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες να στείλουμε φαγητό ζεστό.
Και έτσι λοιπόν κάθε μεσημέρι, τη μια είναι 15, την άλλη 30, την άλλη 60 άτομα, τους στέλνουμε εκεί ένα μεζεδάκι για ένα κρασί που λένε. Μάλιστα. Παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Πάτερ Μεθόδιε, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τα συσίδια των γερόντων που είδαμε προηγουμένως. Εγώ, κύριε Δαμαλάκη, μίλησα αρκετά. Νομίζω ο πατήρ Γεώργιος. Πάτερ Γεώργιε, ελάτε. Ο πατήρ Γεώργιος, που είναι και πολλά χρόνια το υπηρετεί, την Αγία Τριάδα εδώ και 30 χρόνια, θα γνωρίζει καλύτερα και θα μας τα πει. Πάτερ Γεώργιε, ελάτε. Ο πατήρ Γεώργιος Μακράκης είναι ο προϊστάμενος του ναού μας και υπηρετεί πολλά χρόνια. Πάτερ Γεώργιε, θέλω ο κύριος Δαμαλάκης να μάθει για τα συσίτια. Που είναι και το μεγαλύτερο έργο της ενορίας μας. Ναι, τα συσίτια είναι μια από τις κοινωνικές δραστηριότητες της ενορίας μας. Συσίτιζονται συνήθως οι περίγυκες γέροντες από της ενορίας. Έχουμε περίπου 35 άτομα. Γύρω σε 70 μερίδες, στάνταρ την ημέρα. Πόσα χρόνια λειτουργεί η γεροντεία? Τώρα και μια 30 ετία. 30 χρόνια. Ναι. Θυμάμαι, αρχίσαμε τότε με 2.000 ένα μικρό σπιτάκι. Σιγά σιγά ο Θεός βοήθησε και... Μάλιστα. Και δηλαδή καθημερινώς... Κάθε ημέρα, ναι, έρχονται το μεσημέρι, παίρνουν έτοιμο φαγητό και για το μεσημέρι και για την ημέρα. 70 μερίδες. Και 70 μερίδες, μάλιστα. Μαζί με τις έκδοτες έρχεται το λιγότερο. Είναι 120 μέρες. Είδαμε βέβαια και προηγουμένως και τους... Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, έχουμε τόσους, εκτός από τους περίλικες, τόσους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ένα πιάτο φαγητό και ιδιαίτερα μιλώ για οικογένειες. Έχουν δύο μητέρες που έχουν 3-4 παιδιά και θέλουν φαγητό. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και μάλιστα τώρα κουβεντιάζουμε με τον πατέρα Γεώργιο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί η κατσαρόλα μας δεν χωράει. Η κατσαρόλα. Το καζάνι δεν χωράει, ο φούρνος δεν χωράει, παρότι δύο λαμαρίνες ψήνουμε και δεν χωράει. Και μιλάμε για να μεγαλώσουμε την κουζίνα μας. Αλλά άκουσα και προχθές κάτι που με στενοχώρησε και γι' αυτό θέλω να το πω στους χριστιανούς μας εδώ. Λέγει, κάποιος είπε να πάω να δώσω τα ονόματα για να κάνουμε ένα μνημόσιο στην Αγία Τριάδα. Λέει, όλος ο κόσμος πάει στην Αγία Τριάδα, ας πάμε και αλλού. Να μην πάνε αλλού, γιατί η Αγία Τριάδα έχει πολύ ανάγκη. Έτσι. Και αν πραγματικά μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια έξοδα, να μεγαλώσουμε την κουζίνα μας και να πράγματα τις 120, ας κάνουμε 150 και παραπάνω, αν χρειάζεται. Γιατί υπάρχει πολύ ανάγκη. Υπάρχει. Και κάτι άλλο που θα συμφωνήσω με τον Γεώργιο, γιατί σας λέει, υπηρετεί 30 χρόνια εδώ. Η ενορία της Αγίας Τριάδος δεν βοηθά και δεν συζητίζει μόνο γέροντες και να εξοπαθούν της περιοχής Αγίας Τριάδος, της ενορίας Αγίας Τριάδος, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς απ' έξω. Από άλλες ενορίες. Από άλλες ενορίες. Ναι, το έχω ζήσει αυτό, γιατί γνωρίζω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκτός ενορίας σας και έρχονται εδώ και εισπράττουν κάποια χρήματα από το φιλόπτωχο ταμείο. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Δαμαλάκη. Το συσίτιο γερόντων και το φιλόπτωχο ταμείο της Αγίας Τριάδος δεν έχει καμία σχέση μεταξύ του. Άλλο το ένα ταμείο, άλλο το άλλο. Εδώ το συσίτιο μόνο από προσφορές και δωρεές συντηρείται. Δεν υπάρχει κανένας άλλος πόρος. Το φιλόπτωχο έχει άλλους πόρους δικούς του, αλλά πατέρα Γεώργιε, θα καυχηθώ, γιατί υπηρετώ στην Αγία Τριάδα. Το έργο είναι δικό σας, εσάς και του πατρός Γεωργίου και του πατρός Μεθοδίου Μακαριστού. Κύριε Δαμαλάκη, το φιλόπτωχο ταμείο της Αγίας Τριάδος ξεπερνά κάθε φιλόπτωχο ταμείο. Όλες οι ενορίες έχουν, αλλά εμείς έχουμε εδώ κόσμο και φοιτητές και γέροντες και νέοντες, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν ανάγκη από το 2.000, τα 3.000, τα 5.000. Το ταμείο μας, συγγνώμη αν θα έπρεπε να πω το ποσό, αλλά διαθέτει μηνιαίως περίπου 500-600.000. Πάτερ Μεθόδιε, λυπάμαι που σας διακόπτω. Βέβαια, είχαμε έρθει και για άλλο σκοπό εδώ. Είχαμε έρθει για να προβάλλουμε και το Ιεραποστολικό Κέντρο εδώ της Αγίας Τριάδος. Όμως το αφήνουμε για άλλη φορά. Μας το υπόσχεστε? Σίγουρα, όποτε θέλετε. Πάτερ Γεώργιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο κατατοπιστικά για το φιλανθρωπικό έργο της ενορίας σας. Πάτερ Μεθόδιε, και εσάς ευχαριστώ. Κύριε Δαμαλάκη, στη διάθεσή σας πάντα. Ελπίζουμε σύντομα να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για αυτό το τόσο σημαντικό έργο που επιτελείτε εδώ στην ενορία σας. Κι άλλες εκπομπές. Κι άλλες πολλές.
Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.